Τα κόμματα λοιπόν ξεκίνησαν δυναμικά, περιοδίες και κόντρες. Πάμε στην Στέλλα Παπαμιχαήλ. Στέλλα, βάζουν παράλληλα και τους εκλογικούς τους στόχους. Με το βλέμμα στην ετοιμιγορία της κάλπης και στην αυτοδυναμία. Πόσο εύκολη όμως ή δύσκολη είναι η επίτευξή της. Δεν είναι μια εύκολη εξίσωση σε κάθε περίπτωση η επίτευξη αυτοδυναμία Ματίνα, διότι εξαρτάται από πάρα πολλού παράγοντε. Ένα από αυτού είναι και το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Στι εκλογέ που είχαμε στι 21 Μαου, πέντε κόμματα μπήκαν στη Βουλή. Δεν ξέρουμε αν θα μείνουν πέντε κόμματα στι επόμενε εκλογέ ή αν θα αυξηθεί αυτό ο αριθμό. Διότι να σα θυμίσω ότι τόσο η πλεύση ελευθερία τη κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, όσο και η νίκη, ένα κόμμα που ήρθε από το βορρά, ήταν στο κατόφλι στο να μπουν η Βουλή. Και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, βεβαίω. Σταν ήταν πολύ κοντά στο 3%. Επομένως, η αυτοδυναμία θα εξαρτηθεί και από τα πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, διότι εδώ να θυμίσουμε ότι το μπόνους των 50 ευρών το παίρνει πριμοδοτείται με αυτό το πρώτο κόμμα, εάν έχει ποσοστό 40%. Αυτό είναι προϋπόθεση. Για κάθε, ε, για κάθε κάτω από το 40% είναι δύο έδρες για κάθε μονάδα κάτω. Ενδεικτικά να σας πω ότι με πεντακομματική Βουλή η αυτοδυναμία μπορεί να εξασφαλιστεί με ένα ποσοστό περί το 37,5% με εξακομματική οπίχης ανεβαίνει, φτάνει στο 4 και με επτακομματική φτάνει στο 39,3%. Επομένω, για την Νέα Δημοκρατία είναι πολύ βασικό αυτό ο στόχο τη αυτοδυναμία. Γι' αυτό και στρέφει το βλέμμα τη κυρίω προ τη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου το κόμμα ανήκει, αλλά και η ελληνική λύση πήραν αρκετά υψηλά ποσοστά. Ο κ. Μητσοτάκη, όπω είδαμε, θα επισκεφθεί το Άγιο Όρο το Σαββατοκύριακο. Κορυφαία στελέχη τη Νέα Δημοκρατία εξορμούν προ τη Βόρεια Ελλάδα με αυτό το στόχο τη εισπήρωση των ψηφοφόρων τη γαλάζια παράταξη. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει βαρύτητα στι λαϊκέ εκεί όπου τόσο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, όσο και η πλεύση τη κυρία Κωνσταντοπούλου εξασφάλισαν δυναμικά ποσοστά. Να σα πω ότι στη Β' Πυραιό το κόμμα τη κυρία Κωνσταντοπούλου είχε 4,28%. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει βαρύτητα αματίνα, κυρίω στι λαϊκές <συριακά> γειτονιές της γειτονιέ <Αττικής. συριακά> τη